Σε αυτό εδώ το εργοστάσιο στην Αταλάντη παράγονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες κολλητικές ταινίες, οι οποίες στη συνέχεια ταξιδεύουν στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Κύριε Λάτζη, η εταιρεία Atlas Tapes συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, αυτή η μακροχρόνια πορεία, όντας τρίτη γενιά στα ηνία της εταιρείας? Η εταιρεία με την επωνυμία Atlas Tapes AD ιδρύθηκε το 1998 και είναι η συνέχεια της εταιρείας Lanzis, της οποίας ιδρυτής ήταν ο παππούς μου ο Χριστόφορος το 1953, στην περιοχή Σουρμένων Ελληνικού, όπου ξεκίνησε την παραγωγή μονοτικών ταινιών. Η εταιρεία έχει ανωδική πορεία μέχρι το 1978, όπου τότε πήραν την απόφαση να μεταφέρουν την παραγωγή στην περιοχή της Αταλάντης, όπου βρισκόμαστε και σήμερα. Και η μονάδα, η νέα τότε μονάδα, που ξεκίνησε το 1980, από τον πρώτο χρόνο κιόλας λειτουργίας της, υπερκάλυπτε τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Για να σας δώσω μία εικόνα, η ελληνική αγορά είναι περίπου το 1/5 της παραγωγής Atlas Tapes. Εξάγουμε κατά 80% αυτή τη στιγμή. Όταν αποφασίσατε να μεταφερθείτε στην Αταλάντη, προσλάβατε κυρίως εδώ ντόπιους κατοίκους. Πόσους εργαζομένους απασχολείτε αυτή τη στιγμή? Η εταιρεία μας είναι από τις εταιρείες οι οποίες πιστεύει πραγματικά στο ελληνικό εργατικό δυναμικό και έχει καταφέρει την τελευταία τριετία όχι μόνο να μην μειώσει το προσωπικό, αλλά να αυξήσει κατά 18%. Σήμερα απασχολούμε 222 άτομα άμεσα. Εσείς δίνετε δουλειά σε έναν ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων και συμβάλλετε με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά? Σίγουρα οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι οι καλύτερες, αρνητικές είναι. Ούτε το τραπεζικό σύστημα μας βοηθάει καθόλου, όπως όλες οι επιχειρήσεις. Παρόλο που είμαστε κυρίως εξαγωγική μονάδα και εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί. Και σίγουρα και η φορολογία δεν είναι ό,τι καλύτερο σαν κίνητρο αυτή τη στιγμή για το ελληνικό επιχειρήν. Επιλέξατε από πολύ νωρίς να στραφείτε στις ξένες αγορές. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία σας με αρκετές χώρες του εξωτερικού και πλέον πώς σας αντιμετωπίζουν όλα αυτά που ακούν για τη χώρα μας? Η αντιμετώπιση μόνο θετική μπορώ να πω ότι είναι από το εξωτερικό. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε μία περίοδο περίπου 6 μηνών που ήταν πέρυσι με την περίοδο των εκλογών, που εκεί οι προμηθευτές μας κυρίως ανησύχησαν για την βιωσιμότητά μας. Με ποιες χώρες του εξωτερικού συνεργάζεστε? Παραδοσιακά εμάς η χώρα με τις περισσότερες πωλήσεις από το 1980 είναι και ήταν η αγορά της Αγγλίας, αλλά υπάρχουν αγορές όπως είναι η Τουρκία, Πολωνία, Ισραήλ, που είναι πολύ αναπτυσσόμενες και μας έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις πωλήσεις μας. Πόσο την έχει επηρεάσει αυτό το αρνητικό κλίμα που επικρατεί? Εμάς καταρχήν η κρίση ήρθε το 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers, το Σεπτέμβριο του 2008 και όχι το 2010 ουσιαστικά που ξεκίνησε η πραγματική κρίση στην Ελλάδα. Δηλαδή σας επηρέασε η οικονομική κρίση που ξεκίνησε στη ΣΥΠΑ? Σαφώς. Οι πωλήσεις μας της ελληνικής αγοράς δεν επηρεάστηκαν, αλλά οι εξαγωγές μας από τον ένα μήνα στον άλλον είχαμε πτώση της τάξης του 50%. Και για πόσο διήρκησε αυτό το διάστημα? Τουλάχιστον 6 μήνες, ήταν η πολύ δύσκολη περίοδος και ήταν ένα πολύ καλό μάθημα και για εμάς, για τη νέα γενιά, διότι δεν είχαμε βρεθεί σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Η εταιρεία σας σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό και ποιες είναι οι άμυνες που έχετε αναγκαστικά αναπτύξει προκειμένου να αντισταθείτε στην οικονομική κρίση? Εκτός από την πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το όνομά μας και τα προϊόντα μας, αυτό που μας βοήθησε να αναπτυχθούμε είναι οι επενδύσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε επενδύσει σε όλες τις τεχνολογίες, παράγουμε όλα τα ίδια αυτοκόλλητα των ταινιών, με αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε διασπορά στις πωλήσεις μας. Και προσπαθούμε να είμαστε και είμαστε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε
μέχρι και στην αγορά της Κίνας που είναι οι βασικοί ανταγωνιστές μας. Κύριε Λάτζη, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Τώρα βρισκόμαστε στο καινούριο κομμάτι του τμήματος εργοστασίου μας, στο οποίο ετοιμάζουμε μια μεγάλη επένδυση. Η πιο σημαντική είναι η αλλαγή του καυσίμου από το μαζούτ και το LPG να πάμε σε βιοκαύσιμο. Ποια είναι η συμβουλή που δίνετε στην τρίτη γενιά που έχει αναλάβει τα ενία της εταιρείας? Η συμβουλή μου στη νέα γενιά, αλλά και σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με επιχειρήσεις, είναι να κτίσει ένα καλό όνομα. Να είσαι φιλότιμος, να είσαι αξιόπιστος, να σε σέβονται και να σέβεσαι τον κόσμο. Η κυρία μας προϊόντα είναι η συσκευασία και η χαρτοτενία, όπου υπάρχουν ταινίες οι οποίες είναι για ψυγεία από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου μέχρι και αντοχές στους 70-80 βαθμούς σε χώρους πολύ ζεστούς, και χαρτοτενίες οι οποίες έχουν η αντοχή για μέχρι και 120 βαθμούς Κελσίου και να μην αφήνουν υπολείμματα. Από αυτά τα προϊόντα που βλέπουμε, ποιο είναι το τελευταίο που έχετε παράξει? Τα τελευταία που έχουμε παράξει είναι κυρίως στο κομμάτι της χαρτοτενίας, όπου έχουμε επενδύσει σε υδατοδιάλυτες εφαρμογές, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε νερού και στον ήλιο, σε UV ακτινοβολία, και έχουν ιδιαίτερη άνθηση αυτή την εποχή. Ποια είναι τα άμεσα μελλοντικά σας σχέδια, υπάρχουν? Καταρχήν, να αναφέρω ότι την τελευταία διετία έχουμε ολοκληρώσει επενδυτικά ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν. Και για τα άμεσα επενδυτικά μας πλάνα είναι την επόμενη διετία να ολοκληρώσουμε επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν προχωρήσουμε σε μία επένδυση, εξαντλούμε πρώτα την προηγούμενη και μετά κάνουμε το επόμενο βήμα. Στόχος μας είναι την επόμενη πενταετία η εταιρεία να διπλασιάσει τις πωλήσεις της.